Ανοιχτό κάλεσμα γίνεται για την περιβαλλοντική εκδήλωση για την ανάδειξη και προστασία του ποταμού Άρη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Κυριακής με την συμμετοχή του Οικείου Πολιτιστικού Εξορραϊστικού Συλλόγου αλλά και των κοινοτήτων Καλαμάτας και Ασπροχώματος υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας. Μια εκδήλωση που μπορεί να αναφέρεται στον Άρη, αλλά ο Άρης είναι ένα ποτάμι που συνδέει και συνδυάζει πολύ μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές για την περιοχή της Καλαμάτας. Μια εκδήλωση δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο των Ακοβίτικων. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν και αθλητικές συμμετοχές, αλλά είναι και μια ευκαιρία σε όσους δεν έχουν επισκεφτεί αυτούς τους χώρους, αυτό το χώρο, να έρθουν σε επαφή μαζί του. Να πούμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι γνωστό ότι ακολουθεί μια σταδιακή πορεία αναβάθμισης και επέμβασης σε αυτούς τους χώρους με τον ποδηλατόδρομο, με την πεζοδρόμηση στον αρχαιολογικό χώρο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος Ακοβίτικων και Δυτικής Παραλίας διοργανώνει συνεχώς από το 2014 εκδηλώσεις στο χώρο του ποταμού Άρη. Ο σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι να έχουμε κάποιες περιβαλλοντικές δράσεις, να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε τον ποταμό. Στις εκδηλώσεις αυτές βέβαια είναι πάντα συμπαραστάτης και συνδιοργανωτής ο Δήμος Καλαμάτας, η τοπική κοινότητα Ασπροχώματος και φέτος έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας και η τοπική κοινότητα Καλαμάτας. Ο ποταμός Άρης, όπως ίσως γνωρίζετε, είναι ένα τεχνητό ποτάμι, πηγάζει από το πίδημα, διανύει μια απόσταση 15 χιλιόμετρων και εκβάλλει δίπλα στις εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας. Είναι ένα ζωντανό ποτάμι, υπάρχουν μέσα ψάρια, χέλια, παρά τις ανθρωπογενείς άσχημες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς στην περιοχή, παρά τα αυτά μένει ζωντανό και όσο το προστατεύουμε τόσο περισσότερο αναπτύσσεται. Τα Καλαμάτας συμμετέχει στην περιβαλλοντική εκδήλωση της όχθησης του ποταμού Άρη. Δήμος Καλαμάτας και κοινότητες Ασπροχώματος και Καλαμάτας, μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδών, την ερχόμενη Κυριακή απευθύνουμε πρόσκληση για να χαρούμε όλη τη φύση και το περιβάλλον σε μια γειτονιά που το ζωντάνεμά της είναι και η ομορφιά της.